από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας μας έρχονται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα μία σειρά από ανακοινώσεις, εξαγγελίες, λέγοντάς μας ουσιαστικά ότι το βιωτικό μας επίπεδο θα ανέβει κάτι τις παραπάνω, διότι εδώ θα έχουμε, όχι, διότι με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομικών για το 2023 μέσα συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά επιχειρήσεις, η ενίσχυση της κοινωνικής στέγης και της κατοικίας, η αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αν θέλετε αυξήσεις στους μισθούς, οι αυξήσεις 7-7,5% στις συντάξεις. Και ρωτούσα, οπότε τώρα το ξαναρωτώ για να το ακούσατε, εσείς όλα αυτά πώς τα μεταφράζετε και πραγματικά με τι ελπίδα πάτε στο 2023? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, εμείς ζούμε την πραγματικότητα και την δύσκολη καθημερινότητα των οικοκυριών. Αυτή τη στιγμή από τη μία έχεις κάποιες πενιχρές αυξήσεις στο βασικό μισθό που ανταποκρίνεται στο μόλις 15% των εργαζομένων της χώρας, μια και το υπόλοιπο 85% πληρώνεται με βάση κλαδικών συμβάσεων που δεν υπάρχουν. Παλιότερα υπήρχαν, για να καταλάβουν οι ακροατές, γύρω στις 80 κλαδικές συμβάσεις. Τώρα υπάρχουν μόλις σε 5 ή 6 κλαδικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής καθώς και κάποια θεσμικά ζητήματα. Από τη μια άλλη καλπάζει η ακρίβεια λοιπόν, και από την άλλη υπάρχουν εργαζόμενοι που εδώ και 12 χρόνια δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ αύξηση στο μισθό τους. Η ενεργειακή κρίση που διανύουμε, η αύξηση των καυσίμων, η τάση αυτή τη στιγμή στα ενίκια είναι τρομακτική, οι αυξήσεις που ζητάνε οι ιδιοκτήτες είναι υπερβολικές, φτάνουν στις τάξεις του 40% και 50%, γιατί είναι και η νέα μόδα που τα νοικιάζουν λόγω τουρισμού τα διαμερίσματα. Άρα όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Δεν βελτιώνεται έτσι το βιωτικό επίπεδο των πολιτών μιας χώρας, ούτε με επιδόματα που θα δοθούν, επιδόματα ψίχουλα, να το πούμε έτσι απλά στη λαϊκή γλώσσα. Μα απαντούν, κύριε Βοργέ, και λένε ότι όταν αφορά το 80 με 85% του ελληνικού λαού αυτή η πολιτική δεν είναι επιδοματική πολιτική, είναι κάτι άλλο. Είναι μια πολιτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε, μας παίρνουν τα δημοσιονομικά μας για να βοηθηθεί ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, ένα ποσό της τάξης των 250 ευρώ τη χρονιά που παίρνει ένας συνταξιούχος ή το παίρνει ένας μακροχρόνιας άνεργος σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί από την άλλη, θα το πω έτσι πάλι απλά λαϊκά, μας τα παίρνουν χοντρά. Μας τα παίρνουν από τα καύσιμα όταν πάνε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, γιατί αυτός που πραγματικά κερδοσκοπεί δεν είναι τόσο υπάροχη όσο το ελληνικό δημόσιο που έχει τη μεγαλύτερη φορολογία παγκοσμίως, σε 9 πιο μεγαλύτερες φορολογίες. Άρα μας τα παίρνουν χοντρά από τη μια, και από την άλλη δίνουν ένα επιδοματάκι, σου λέει πάρε ένα επίδομα για κάθε μήνα ή της τάξης του 20 ευρώ για να μπορείς να βάλεις μια κάποια βενζίνη. Έχει το λογαριασμό στις ΔΕΗ, όπου εκεί πέρα οι πάροχοι έχουν ξεφύγει με κάποια τεράστια χαράτσια, και αυτά αφορά όλη την κοινωνία, μόνο τους μικρομεσαίους, αφορά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους αγρότες, όπου έρχονται στο δεκαπλάσιο οι λογαριασμοί πια, και από την άλλη σου λέει πάρε ένα μικρό επίδομα να καλύψει ένα μικρό μέρος από το λογαριασμό. Αυτά δεν βελτιώνουν το επίπεδο, απέναντίας μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω. Και το 2023 πολύ φοβάμαι ότι αν δεν αλλάξουν όλες αυτές οι πολιτικές θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικότερα για τον κόσμο. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του ρεύματος, αυτό το οποίο αν θέλετε διαραίουν από το αρμόδιο Υπουργείο εντέχνος ή δεν ξέρω μη εντέχνος, είναι ότι ξέρετε θα είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θα δουν ευχάριστες εκπλήξεις στους λογαριασμούς τους, γιατί μετά τις επιδοτήσεις που είναι διπλάσιες που είχε εξαγγείλει 23, αν θυμάμαι καλά, του Δεκέμβριο ο κύριος Σκρέκας, θα υπάρξουν τιμολόγια που θα πληρώσουν τα
νοικοκυριά για τις καταναλώσεις Ιανουαρίου που θα είναι χαμηλότερα από 7 έως και 64%. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτό που έχει δει όμως ο κόσμος είναι είτε υπερβολικοί λογαριασμοί που έχουν έρθει, που και αυτό συμβαίνει για πολλούς μήνες, εδώ και τόσο καιρό. Δεν έχουμε δει. Αν δεν τα δούμε αυτά, δεν μπορούμε να το κρίνουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα επιμένω ότι πρέπει να υπήρξουν κάποια πλαφόν. Δεν μπορεί ως πολιτεία, ως κράτος να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτακτικά να μπει πλαφόν στα καύσιμα, όπου και μπήκε, και εδώ πέρα στην εσωτερική αγορά να μην μπαίνει πλαφόν είτε στο πετρέλαιο, είτε στο αέριο, είτε στη βενζίνη, είτε στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δέστε τι έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία μηδένισε το φόρο, το φορολογία στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Δεν παίζει ούτε με καλάθια της νοικοκυριάς και ούτε με κοροϊδία του κόσμου. Γιατί μπαίνει σε ουσιαστικά μέτρα. Δείτε τι άλλα μέτρα πήρανε που αφορούσαν και τα καύσιμα, αφορούσε τα ΦΠΑ στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δέστε με το Ταμείο Ανάκαμψης, η Πορτογαλία θα φτιάξει 25 νέες κατοικίες και θα τις μοιράσει σε ευάλωτα νοικοκυριά, σε νέους ανθρώπους. Η Ισπανία θα φτιάξει 20.000 κατοικίες. Η Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης 10.000 νέες κατοικίες. Και στη γερασμένη χώρα που λέγεται Ελλάδα, που φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό και δεν μπορούν να κάνουν εδώ οικογένεια γιατί είναι οι μισθοί τέτοιοι που δεν μπορούν να το κάνουν, 0 κατοικίες από το Ταμείο. Πώς, μισό λεπτό. Θα δώσουν όμως δάνεια και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023, τουλάχιστον όπως ανακοινώσανε, θα εκταμιευθούν και τα χρήματα που δίνουν σε νέους έως 39%, 39 ετών και ευάλωτα νοικοκυριά, με ειδικό μπόνους σε ζευγάρια και παιδιά, 10.000 στον αριθμό όλοι αυτοί, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν πρώτη κατοικία. Εγώ ξέρω ότι δώσανε πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια σε 146 άτομα στη χώρα. Έτσι, σε 146 επιχειρήσεις της χώρας. Πάνω από 6,5 δις. Οι λίγοι πάλι τα παίρνουν και τα παίρνουν χοντρά. Τώρα το να μοιράζουν, επαναλαμβάνω πάλι ψίχουλα και υπομορφή δανείων έστω και χαμηλότοκων, πόσα μπορεί να ξεχρεώσει ένα νέο ζευγάρι όταν δουλεύει ο ένας και αμείβεται με 600 ευρώ. Μπορεί να με το εξηγήσει κάποιος, γιατί μαθηματικά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να γεμίσει το ρεζερβουάρ, δεν βγαίνει να πληρωθεί το δάνειο, να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν βγαίνει. Και τα 751 ευρώ αυτό δεν διανοείται. Έχουμε καταντήσει η χώρα με το χαμηλότερο σχεδόν ελάχιστο μισθό σε όλη την ευρωπαϊκή ζώνη. Ενώ η αγοραστική μας δύναμη είναι από τις ελάχιστες. Γιατί τουλάχιστον ο Βούλγαρος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και με 50 ευρώ βγαίνει με ένα καρότσι. Εμείς με 50 ευρώ δεν βγαίνουμε ούτε με μια σακούλα, κυρία Δουλγεράκη, από ένα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αν δεν τη δούμε στην πραγματικά και μας βαβαλίζουν με αυτή την ιστορία τα επιδόματα και τα επιδόματα και τα επιδόματα, που εμείς ήδη πολλές φορές φωνάζουμε να σταματήσουν να βρεθούν. Υπάρχουν χρήματα που λιμνάζουν στην Τράπεζα της Ελλάδας, χρήματα των εργαζομένων και των εργοδοτών, να βγουν σοβαρά προγράμματα απασχόλησης με αξιοπρεπείς μισθούς, να ενισχυθεί η απασχόληση και όχι η ανεργία. Βγάζουν τώρα άλλα προγράμματα και όπως αυτοί το νομίζουν και το κατανοούν. Πολύ πιθανό να μην έχουν αίσθηση της πραγματικής οικονομίας, δεν έχουν αίσθηση το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν έχω να απαντήσω κάτι σε όλα αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βοριά. Να, καλημέρα σας. Καλή χρονιά για άλλη μια φορά. Επίσης, καλημέρα. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο Στήλος Βοριάς που ακούγατε.